Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Μέχρι τις 8 και 4, όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί. Και λέγαμε προηγουμένως, Μπάμπη, με τον κύριο Λοβάρδο σχετικά με τον καιρό και τις θερμοκρασίες και πόσο πολύ ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Και ξέρεις τι θυμήθηκα? Τα κουνούπια, παιδιά. Έχουμε φτάσει στις 8 του Γενάρη και εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τα αντικουνουπικά, τα εντομοκτώνα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει όλο αυτό. Εγώ χθες πρέπει να σκότωσα 3-4 κουνούπια. Σε ποια περιοχή μένει? Στον Καρτέρο. Έχουμε πρόβλημα στον Καρτέρο. Κάτσε να το πούμε στην περιφέρεια. Ακριβώς, και πρέπει να κάνει κάτι. Κάτσε, την έχουμε εδώ την περιφέρεια. Ακριβώς. Κύριε Αντώνη Παπαδάκη, καλώς ήρθατε. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά με υγεία. Η αλήθεια είναι ότι η κλιματική κρίση δείχνει τα δόντια της και σε αυτό το κομμάτι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προστασίας της δημόσιας υγείας που ονομάζεται νοσήματα που μεταφέρονται με τους διαβιβαστές, δηλαδή με τα κουνούπια. Οποιασδήποτε θερμοκρασίες πάνω από 10 και 15 βαθμοί Κελσίου δίνουν τη δυνατότητα στα κουνούπια, αν βρουν στάσιμα νερά, να αναπαραχθούν, δεδομένου ότι όλος ο κύκλος είναι στο νερό. Άρα, αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλές οχλήσεις, δηλαδή τηλεφωνούν πολίτες στην περιφέρεια, στην υπηρεσία μας, μας αναφέρουν το πρόβλημα. Εμείς ήδη το είχαμε προβλέψει, είχαμε δηλαδή εντοπίσει ότι φέτος η καλοκαιρία που παραμένει στην Κρήτη θα δημιουργήσει πρόβλημα και τρέχουμε από το Δεκέμβρη με εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη. Θα έλεγα, δεν έχω ακούσει αντίστοιχο πρόγραμμα σε άλλη περιφέρεια, ελέγχου του πληθυσμού των κουνουπιών. Θα τρέξει το πρόγραμμα από Δεκέμβρη μέχρι και Μάρτη του 2024. Να δούμε τι είδη κουνουπιών κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, πόσα είναι, αν μεταφέρουν παθογόνα και βέβαια αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε καταπολέμηση. Τεράστια είναι κατά βάση. Δηλαδή αυτό έχουμε παρατηρήσει, κύριε Παπαδάκη. Ναι, είναι τα γνωστά που μας κυνηγούν και μέρα και βράδυ, το ασιατικό κουνούπι τίγρης. Τα θηλυκά βλέπουμε ότι αν κάποιος τα σκοτώσει έχουν αίμα και μάλιστα σε αρκετά μεγάλη ποσότητα, που σημαίνει ότι είναι παραγωγικά ως προς αυτά και αυτή την περίοδο. Έλεγα λοιπόν ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και με το Φιτομπενάκιο, με το Παθολογικό Ινστιτούτο, θα δούμε αν πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα καταπολέμησης. Δηλαδή να κυνηγάμε και σκοτώνουμε κουνούπια και τους χειμερινούς μήνες, που ουσιαστικά βέβαια δεν είναι χειμερινοί. Άλλες χρονιές αυτό είχε γίνει κάτι ανάλογο, κύριε Παπαδάκη? Δεν έχει γίνει ούτε στην περιφέρεια. Ανάλογο πρόβλημα δεν θυμόμαστε, έτσι. Ούτε στην περιφέρεια Κρήτης, ούτε πουθενά δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο, δεδομένου ότι τα προγράμματα καταπολέμησης τέλος Οκτωβρίου σταματούν. Είχαμε τις βροχοπτώσεις, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, δεν υπήρχε επιβίωση. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι είναι μόνο θέμα όχλησης. Η Κρήτη, αν δείτε αυτή τη στιγμή μπει κάποιος στα στατιστικά του ΕΟΔΗ, δεν έχει κανένα μα κανένα νόσημα που μεταδίδεται με τα κουνούπια. Η Βόρεια Ελλάδα έχει αρκετά προβλήματα ιό του Δυτικού Νείλου. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε καμία μετάδοση. Έχουμε οχλήσεις, δηλαδή το τζίπημα, να μην μπορείς να κοιμηθείς, να πρέπει να ξυπνήσεις, σε κάποιους κάνει και κάποιο ερεθισμό, αλλά μέχρι εκεί. Και έτσι ελπίζουμε να παραμείνει η κατάσταση. Αυτό πώς το έχουμε ελέγξει, πώς έχει συμβεί? Είναι διότι είναι δεύτερη φορά τώρα που εκτελούμε το τριετές πρόγραμμα, που σημαίνει δηλαδή δεν έχουμε ενδιάμεσα κενά με τους διαγωνισμούς, με το να έχουμε μεγάλες παύσεις μεταξύ όταν τελειώνει το ένα πρόγραμμα με το άλλο. Έχουμε ταυτόχρονα και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με τον καθηγητή, τον κύριο Βόντα από το ΊΤΕ, που ελέγχουμε δηλαδή αυτούς τους τα κουνούπια. Κάνουμε μολυψίες για αντισώματα σε ορνήθεια. Συμμετέχουμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βραβεύτηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα, που μας προειδοποιεί για πιθανό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Έχουμε θωρακίσει δηλαδή την περιφέρεια Κρήτης με όλα τα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να έχουμε κατορθώσει αυτό, να μην έχουμε νοσήματα. Ντόπια εισαγόμενα έχουμε. Φέτος είχαμε 3 περιστατικά ελονοσίας, αλλά ήταν ταξιδιώτες σε χώρα που ενδημεί η ελονοσία, οπότε δεν μας προβλημάτισε καθόλου και το χειριστήκαμε. Άρα, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει πέρα από το γνωστό ασιατικό κουνούπι, έτσι, τίγρης, υπάρχει και το αιγυπτιακό, δηλαδή από την Αίγυπτο? Πολύ σωστά, που προβληματίζει αυτή τη στιγμή όλη την Ευρώπη. Έχει δυστυχώς πλέον κατακτήσει την Κύπρο, και το λέω έτσι γιατί είναι χωροκατακτητικά αυτά τα είδη κουνουπιών, μαζί με το, θα έλεγα σε ξαδερφάκι του, αυτό που έλεγα προηγουμένως, το ασιατικό κουνούπι τίγρης, το οποίο ήρθε πριν κάποια χρόνια στην Κρήτη και έχει παραμείνει. Είναι πλέον τώρα μόνιμος κάτοικος του νησιού. Το αιγυπτιακό λοιπόν έχει πάει στην Κύπρο, είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι απόσταση αυτή με δεδομένα τα ταξίδια τώρα που έχουν ανοίξει, τα εμπορεύματα. Είναι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ εύκολο να έρθει και στο νησί μας. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τον ΕΟΔΥ, με το δικό μας πρόγραμμα, τοποθετούμε παγίδες, ειδικές παγίδες στα δύο αεροδρόμια που υπάρχουν πτήσεις με Κύπρο και στα δύο λιμάνια, ώστε αν ομιγέννητο το δούμε και το εντοπίσουμε άμεσα, να ξεκινήσουμε ειδικά επιπλέον μέτρα καταπολέμησης για να μην το αφήσουμε να κατακτήσει και το νησί της Κρήτης. Αυτό τώρα το τσίπημα από το κουνούπι, το αιγυπτιακό, τι έχει διαφορά από τα υπόλοιπα? Είναι πολύ, η παρουσία του εγκυμονεί τον κίνδυνο του δάγκιου πυρετού, του κίτρινου πυρετού, δηλαδή νοσήματα που δεν θέλουμε με τίποτα να δούμε στο νησί μας. Το κάνει βέβαια και το κουνούπι, το ασιατικό κουνούπι τίγρης, όμως ο φόβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Μάλιστα. Άρα με τους κοριούς που είχαμε πει μια προηγούμενη φορά, όλα εντάξει. Σταμάτα, μην μου τα λες αυτά έτσι απότομα, δεν μπορώ. Αλλά υπάρχει ο προβληματισμός και τα μέτρα για τα. Και μάλιστα εκδόθηκαν και επίσημες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ, άρχισαν λίγο γιατί έγινε πολύ μεγάλη διαβούλευση. Πλέον οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων θα έχουν ένα πολυσέλιδο, πολύ ωραίο οδηγό, τι πρέπει να κάνουν, να αναγνωρίζουν συμπτώματα. Και ελπίζω να μην χρειαστεί φέτος το καλοκαίρι να έχουμε πάλι τέτοιου είδους αναφορές, γιατί ξέρετε, βλάπτουν πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν. Και αυτή τη φορά για την Κρήτη, ειδικά, ήταν άσκοπη αυτή η. Έτσι, αυτός ο θόρυβος που είχε δημιουργηθεί. Τώρα φαίνεται, κύριε Παπαδάκη, ότι πρέπει να βγάλουμε πάλι τα εγχειρίδια πάνω, τα μάνιουαλ αντιμετώπισης του κορονοϊού. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Οφείλω να σας το πω. Θυμάστε ότι όλη την περίοδο του κορονοϊού τα λέγαμε πάρα πολύ συχνά και οι δυο στο καθήκον. Καθόλου δεν μ' αρέσει που το ξαναθυμηθήκαμε αυτό. Βασικά πρέπει να ξεχάσουμε τα δεινά που έφερε ο νέος κορονοϊός, της πανδημίας, τα lockdown και όλα τα σχετικά, και πρέπει να κρατήσουμε τα ορθά μέτρα ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής που αυτά θα μας συνοδεύουν. Δεν είναι κακό να ξέρουμε ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας όταν, για παράδειγμα, στις οδηγίες των σχολείων, όταν τα παιδιά πάνε στην τουαλέτα, αν πριν και μετά που θα κουμπίσουν μάτια, μύτη, στόμα, αν τρώνε το δεκατιανό τους ή το μεσημέρι στο ολοήμερο, πριν το φαγητό πλύνουν τα χέρια τους. Αυτό είναι κανόνας, βασικός κανόνας ατομικής υγιεινής και δεν είναι κακό, μάλλον όχι, δεν είναι κακό, απαιτείται να το τηρούμε. Το δεύτερο μέτρο που δεν πρέπει να τηρούμε, και δυστυχώς όμως οι πολίτες το ξέχασαν, θέλετε, κουράστηκαν από αυτά τα χρόνια της πανδημίας, είναι η σωστή αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή το πώς, αν χρειαστεί να φθαρμιστούμε, το κάνουμε. Πρέπει να γίνει στον αγκώνα μας, να πλύνουμε μετά τα χέρια μας ή αν μπορούμε και είναι καθαρά να κάνουμε και αντισηψία. Δυστυχώς, αν δείτε, ως απλοί πολίτες που κυκλοφορούμε στον δρόμο, πλέον ο κόσμος, ειδικά στα μέσα μεταφοράς, έχει ξεχαστεί. Έφυγε αυτή η εποχή που όλο, ας πούμε, το λεωφορείο γυρνούσε και κοίταξε αυτόν που φτανίστηκε ή έβηξε. Τώρα, κατά πρόσωπο πλέον πάλι, σαν να μην έχουμε βιώσει τίποτα, σαν να μην γνωρίζουμε ότι κάποιος που θα βήξει, μάλιστα όταν αυτό είναι βίαιο, τα σταγονίδια που θα αποβάλει μπορεί να πάνε 12 μέτρα ευθεία και 6 μέτρα δεξιά και αριστερά. Το ξεχάσαμε και είναι και αυτός ένας δεύτερος βασικός κανόνας υγιεινής που πρέπει να τηρούμε. Για τις μάσκες, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει ανοίξει πάλι και μέρη μια γενικότερη συζήτηση για τις μάσκες, αν θα είναι συστάσεις. Νομίζω ότι κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή για υποχρεωτική, έτσι, η υποχρεωτικότητα της μάσκας αυτή τη στιγμή υπάρχει σε συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως είναι οι κλειστές δομές, γεροκομεία, μονάδες ημερήσιας φροντίδας κλπ. Που εκεί είναι απαραίτητα, γιατί έχουμε ευαίσθητους πληθυσμούς. Είναι που είναι κλειστές δομές. Μπορεί πολύ εύκολα να πάει το παθογόνο και μετά να επεκταθεί. Είναι και ηλικιακές ομάδες ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και συνήθως έχουν και μια συνοσηρότητα που τους βασανίζει. Άρα λοιπόν εκεί είναι απαιτούμενο. Επίσης Απαιτούμενο να φοράει κάποιος μάσκα είναι όταν θέλει να κυκλοφορεί ενώ έχει συμπτώματα. Όχι μόνο κορονοϊό, οποιαδήποτε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα λεγόμενο κοκτέιλ λοιμόξεων. Υπάρχει η γρίπη που είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση, υπάρχει ο κορονοϊός, υπάρχει ο συγκητιακός, υπάρχουν τέλος πάντων όλες αυτές οι λοιμόξεις που έχει συμπτώματα, έχει βήχα. Εννοείται, αν έχει πυρετό, πρέπει οπωσδήποτε να απομονωθείς. Αυτοί λοιπόν που κακώς αποφασίζουν να βγουν, τουλάχιστον να φορούν μάσκα για να προστατεύσουν τους γύρω τους. Δεν φταίει σε κανένα μας ο γείτονάς μας, ο εργαζόμενος, ο συνάδελφός μας, να του μεταφέρουμε, επειδή αυτός επέλεξε να κυκλοφορήσει χωρίς μάσκα. Άρα λοιπόν οι κλειστές δομές, οι δομές περίθαλψης πρέπει οπωσδήποτε είναι προαπαιτούμενο η μάσκα, και στους εξωτερικούς χώρους πλέον δεν έχει κανένα νόημα, αλλά έχει νόημα στα μέσα μεταφοράς, έχει νόημα στις κλειστές αίθουσες. Τώρα είχαμε συγκροτές, γνωρίζετε τι έγινε. Δεν ξέρω αν κάποιος είχε την τύχη ατυχία να βρεθεί, ας πούμε, στο μετρό της Αθήνας. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Βρεθήκαμε στη Δεδάλου, στο Ηράκλειο. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε, έτσι κι αλλιώς. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι εκεί είναι ένας ανοιχτός χώρος. Φανταστείτε σε κλειστό. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό να ξεχάσουμε αυτούς τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής. Να θυμίσω ότι ακόμα στα νοσοκομεία, αν υπάρχει το ρητό, το πάρα πολύ ωραίο, εμένα ενθουσιάζει αυτό, που λέει ότι αν θες να δεις τα 10 αίτια των νοσοκομιακών λοιμόξεων, θα τα δεις στα 10 δάχτυλα των χεριών σου. Δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το πολύ απλό της ατομικής υγιεινής. Αυτή την ώρα πάντως, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει έρθει κάποια οδηγία ενδεχόμενα για να βγείτε ως υπηρεσία στην κοινότητα και να δώσετε κι εσείς οδηγίες, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει η παρουσία μας πάλι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως χρειαστεί, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε πυκνώνουν τα προβλήματα σε δομές. Έχουμε τέτοιου είδους αναφορές για παρουσία κορονοϊού σε κλειστές δομές, σε ηλικιωμένους, και είναι σε μεγάλο αριθμό. Εκεί αναγκαστικά θα πάμε, θα ελέγξουμε, θα ενημερώσουμε, θα μπορέσουμε να δούμε με την αυτοψία μας αν αυτά που λέμε τώρα τηρούνται ευλαβικά, και έτσι θα αποτραπεί περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σε επίπεδο Κρήτης έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες δομές, όχι. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Πλην όμως είναι γεγονός, και σήμερα μάλιστα είχαμε μια νέα αναφορά. Οπότε εκεί θα μας δείτε, στο πεδίο δηλαδή των ελέγχων, θα μας δείτε σε αυτό το κομμάτι. Στον γενικό πληθυσμό, νομίζω δεν θα απαιτηθεί αυτή τη στιγμή να πάρθει κάποιο μέτρο. Είδατε ότι και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα σχολεία είναι ουσιαστικά οδηγίες και πρώτου κορονοϊού. Αυτά τα βασικά, το πλήσιμο των χεριών, οι αυτονόητες. Και εκεί που θέλει προσοχή είναι οι γονείς που ακούν αυτές τις οδηγίες να μην στέλνουν τα παιδιά τους εφόσον έχουν συμπτώματα στο σχολείο. Δόθηκε και από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλειος ότι οι 5 μέρες δικαιολογούνται εφόσον βγουν θετικά στον κορονοϊό, αλλά στα υπόλοιπα, αν είναι δε η γρίπη ή οτιδήποτε άλλο νόσημα που έχουν με βήχα, πυρετό, πρέπει μόλις περάσει ο πυρετός μετά από 24 ώρες, χωρίς χρήση αντιπυρετικών, τότε μόνο να επανέρχονται στο σχολείο. Εκεί οι γονείς κατανοούμε ότι δεν μπορούν να τα αφήσουν, πού να τα πάνε, στον παππού και στη γιαγιά θα είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα κρατήσουν στο σπίτι, γιατί μετά θα νοσήσει όλη η τάξη και θα κλείσει το τμήμα. Δηλαδή θα κάνουν κακό και στην πορεία της εκπαίδευσης του παιδιού. Ο καλός αερισμός στα σχολεία μετράει, κύριε Παπαδάκη, γιατί βλέπουμε ότι είναι και μια σύσταση στην οποία επιμένει λίγο εμφατικά ο ΕΟΔΥ στις οδηγίες προς τα σχολεία. Ναι, αυτό ήταν το 4ο που θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε 4 βασικά μέτρα: 1 τα χέρια, 2 η απομόνωση, 3 η σωστή αναπνευστική υγιεινή, 4ο και 1 είναι ο καλός αερισμός, και κάτι που αρχές πανδημίας δεν του δόθηκε μεγάλη βαρύτητα που έπρεπε, ενώ δόθηκε πολύ μεγάλη βαρύτητα στη μετάδοση, στην πιθανότητα μετάδοση από τις επιφάνειες, και θυμάστε τι χαμός, τι υπερβολή θα έλεγα είχε γίνει με τις απολυμάσεις. Ο αερισμός είναι εκείνο το μέτρο που θα βοηθήσει ειδικά στη σχολική κοινότητα να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις. Η οδηγία λοιπόν, πολύ σωστά αναφέρατε, λέει για πολύ καλό αερισμό, δηλαδή στα διαλύματα να υπάρχουν ανοιχτά τα παράθυρα για να ανανεώνεται ο αέρας. Ξέρετε κάτι, η ανανέωση του αέρα μετριέται, και οι πάνω από 10 με 12 ανανεώσεις την ώρα επιφέρουν μια μείωση της πιθανότητας μόλις 99,9%. Δηλαδή ακόμα και ένα φίλτρο ΧΕΠΑ, τα πολύ δυνατά φίλτρα αυτά έχουν 99,7%. Και μόνο στο αερισμός, χωρίς τίποτα άλλο, έχει 99,9. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευνοεί και ο καιρός, έτσι κι αλλιώς μας επιτρέπει ακόμα να ανοίγουν τα παράθυρα. Ευτυχώς αυτό είναι το μόνο θετικό. Δεν θα χρειαστούμε κουβέρτες όπως τα πρώτα χρόνια της πανδημίας. Επίσης, να τηρήσουμε το μέτρο της φυσικής απόστασης. Όσο μπορούμε, να περιορίσουμε πάλι τις χειραψίες, τους συνοστισμούς σε κλειστούς χώρους εκεί στα σχολεία. Αναγκαστικά αυτή την περίοδο πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Στη συζήτηση καταλαβαίνω ότι τελικά από την πανδημία δεν μάθαμε και πολλά πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Δηλαδή, ακόμα φταρνιζόμαστε κατά πρόσωπο, ακόμα βήχουμε κατά πρόσωπο και το κάνουμε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Καλά, εμείς οι πολίτες δεν μάθαμε. Οι υπηρεσίες, το κράτος, οι αρμόδιοι έχουν μάθει. Υπάρχουν, είναι έτοιμα τα πρωτόκολλα αν χρειαστεί το οτιδήποτε. Οι δομές είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν καταστάσεις τέτοιες. Το μόνο αγκάθι, οι υπηρεσίες έμαθαν, χειρίστηκαν, θεωρώ, πολύ καλά την πανδημία. Εντάξει, κάποια μικρολαθάκια όλοι κάναμε. Σας είπα ένα παράδειγμα για την υπερβολή με τις επιφάνειες. Υπάρχει όμως έντονο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Πώς να βγεις έξω και σε δράσεις αγωγής και προαγωγής ή ακόμα και ελέγχου, όταν με ευθύνη βέβαια του κεντρικού κράτους είναι όλες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας υποστελεχωμένες. Στα νοσοκομεία είναι λιγοστοί οι επόπτες δημόσιας υγείας, αναφέρομαι στον κλάδο που υπηρετώ και θεσμικά. Εννοείται ότι λείπουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές. Άρα λοιπόν η πανδημία διέγνωσε την ανάγκη του προσωπικού, της εκπαίδευσης του, που αυτό το κάναμε, αλλά χωρίς προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις καμία δράση. Και πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά ως υπηρεσίες στην πανδημία. Κρατάμε, ξαναλέω και πάλι, τα σημαντικά μέτρα και τα πρωτόκολλα που μας βοήθησαν να βγούμε από την κρίση. Βάζουμε στην άκρη τις υπερβολές και ελπίζουμε η πολιτεία να στελεχώσει τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, γιατί η δημόσια υγεία πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι είναι πρόληψη. Δεν περιμένεις να αρρωστήσει ο γενικός πληθυσμός ή οι ειδικές ομάδες. Προλαμβάνεις ούτως ώστε έτσι αυξάνεις το πρωτοδόκιμο ζωής, κάνεις δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας και δεν πας καταστατικά να τρέχεις μετά το πρόβλημα, να νοσηλεύεις, να ψάχνεις κλίνες μεθ, να ψάχνεις, θυμάστε την συμβολή της περιφέρειας, τι μηχανήματα πήραμε. Αλλά έκανε και πολλά πράγματα που δεν ήταν και δική της υπόθεση, κύριε Παπαδάκη. Επίσης, Μπάμπη, θυμόμαστε όλοι και τις βάρδιες τρόμου πραγματικά των γιατρών, που είχαν ένα τελευταίο κρεβάτι και δεν ήξεραν που να το πρωτοδώσουν και πώς να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Ακριβώς. Αυτά τα διδάγματα πρέπει να μείνουν βαθιά στη μνήμη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και βέβαια των υγειονομικών υπηρεσιών. Ναι. Θα επικαλεστώ το θεσμικό σας ρόλο που είπατε για τη δημόσια υγεία. Πόσους ελεγκτές έχουμε αυτή τη στιγμή και πόσους θα έπρεπε κανονικά να έχουμε? Βάσει των διεθνών στάνταρ απαιτείται κατ' ελάχιστον ένας επόπτης δημόσιας υγείας ανά 30.000 κατοίκους. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες στη χώρα μας. Να θυμίσω ότι στο Ηράκλειο υπηρετούν μόλις 10. Ένα θα σας πω, γιατί μιλήσατε για τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη έχει 525 πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτά δεν πρέπει να ελεγχθούν έστω μία φορά? Πώς θα το κάνουν οι 10 άνθρωποι? Στο Ιεολασίθι είναι 2, μία μόνιμη, στο Ρέθινο 3, στα Χανιά 7. Μάλιστα. Και όταν λέμε δημόσια υγεία εννοούμε ακτές κολύμβησης, εστιατόρια, τα κουνούπια, τα φοβερά και τρομερά, τον έλεγχο των εμφιαλωτηρίων, τον έλεγχο δομών υγείας. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, και συγχαρητήρια πρέπει να πω και ευχαριστώ για την ερώτηση του συναδέλφου που υπερέβαλαν αυτούς. Δεν είχαν ούτε ωράριο ούτε Σαββατοκύριακα. Ήμασταν οι μόνοι που είχαμε άδεια, κυκλοφορούσαμε. Δεν έβλεπες άνθρωπο, οι επόπτες ήταν έξω. Ξαναλέω, εκπροσωπώντας τους επόπτες δημόσιας υγείας. Σίγουρα και άλλοι κλάδοι έδωσαν πολύ μεγάλη, είχαν πολύ μεγάλη συμβολή, αλλά πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο πάντως το καταφέρατε πολύ καλά, το προσπογράφουμε. Νομίζω έχετε βγάλει και έχετε ένα manual με την κρουαζιέρα, σωστά, το οποίο πια το ακολουθούν οι πάντες. Οι πάντες, ναι. Ναι, βγάλαμε πρωτόκολλα για το λιμάνι Ηρακλείου που το δανείσαμε σε όλα τα λιμάνια. Το λιμάνι του Ηρακλείου ήταν το πρώτο που άνοιξε στην Ευρώπη μετά το αρχικό σοκ και τα lockdown. Εκδώσαμε 2 βιβλία για τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμόξεων. Κάναμε παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για τις υπερβολές στα σχολεία, γιατί πρέπει να πούμε ότι έστω ότι η απολή μας είναι κάτι το απαραίτητο στο σχολείο, που δεν ήταν στην πανδημία, στον κορονοϊό. Οι αίθουσες και τα θρανία και τα αντικείμενα έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί με χημικά. Αυτά παραμένουν. Αυτά πρέπει, αν είμαστε σωστοί επαγγελματίες, να τα απομακρύνουμε. Άρα λοιπόν φροντίζουμε να μάθουμε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους, να φταρμίζονται σωστά, να τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν και να δείχνουν εκεί τους τρόπους συμπεριφοράς, και έτσι θα γλιτώσουμε. Γιατί τα χημικά που είχαμε, θυμάστε να πω ότι οι σύλλογοι γονέων δεν επέτρεπαν να ανοίξουν τα σχολεία αν δεν γινόταν απολύμαση. Δηλαδή, ναι, λοιπόν, για ένα σχολείο που ήταν κλειστό για 10 μέρες, 15 τις γιορτές κτλ. Θυμάμαι τα χέρια μας, κύριε Παπαδάκη, πώς είχα να χρηστευτεί. Κοντέψαμε να χρηστεύσουμε τα πεχά στο δέρμα. Μνήμες ξύπνησαν σε όλους μας. Πάρα πολύ άσχημα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είχαμε μια πολύ διαφωτιστική συζήτηση εφόλης της ύλης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μας που σας είχαμε εδώ. Και ελπίζω να αυτές οι εκπομπές με θέμα των κορονοϊών σιγά σιγά να λιγοστεύουν και να μπούμε σε μια κανονικότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε πει το 2024 θα είναι χρονιά που θα λήξει η πανδημία. Εύχομαι να το δούμε και στην πράξη.